Γερμανοί τουρίστες είναι στην πλειοψηφία τους οι πρώτοι επισκέπτες στην Ισοντία, καθώς ξεκίνησαν δειλά-δειλά οι ημερήσιες εκδρομές με τα καραβάκια. Τουρίστες μαγεύονται από το νησί, το οποίο είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura και απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές στα κρυστάλλινα νερά του. Πρώτοι τουρίστες που ήρθαν είναι από Γερμανία και λίγοι από Αγγλία. Κάποιοι Γάλλοι έχουν κάνει την πρώτη εμφάνιση. Καθημερινά δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 100 προς στιγμή. Αλλά θα έπρεπε να είναι 1000. Η Δία είναι ένας όμορφος προορισμός για εμάς τους Ηρακλειώτες που δεν έχουμε κάποιο άλλο μικρό νησάκι κοντά μας. Η επισκεψιμότητα στην Ίσο Δία θα αυξηθεί εφόσον υπάρχει ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή παρουσία. Αυτός είναι ο στόχος και θέλουμε να ανεβάσουμε και να εξελίξουμε και αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Αγκάθι ωστόσο αποτελεί το επιπλέον κόστος για rapid test στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά του κορονοϊού, όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών. Ακόμα και εμβολιασμένος πρέπει να κάνει τεστ το τελευταίο 24ωρο. Έχει για όλα τα σκάφη άνω των 7 μέτρων. Είναι ένα άδικο μέτρο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξει σύντομα, διότι δημιουργεί προβλήματα. Η άλλη όψη του νησιού, η εγκατάλειψη, καθώς έχει αφαιθεί στην τύχη του παρά τις δεσμεύσεις των αρμοδίων για την προστασία και ανάδειξή του. Υπάρχει απέναντι η παλιά ταβέρνα που λέγανε αυτή έχει ερημώσει, δεν ενδιαφέρεται πια κανένας και είναι ερήπια. Αυτά πρέπει να μαζευτούν, να φτιαχτούν, να πεταχτούν. Αυτές οι εξέδρες τις έχουμε φτιάξει πέρυσι οι σύλλογοι, χωρίς καμία βοήθεια από κανένα. Η Δία δυστυχώς έχει παραμεληθεί πλήρως, είναι κρίμα, είναι η μοναδική διαφυγή του Ηρακλειώτη και γενικότερα του νομού Ηρακλείου, βόρεια, θα μπορούσε να είναι ένας πραγματικός παράδεισος, με ήπιες παρεμβάσεις. Υποδομές φαντάσματα οι οποίες παραμένουν εδώ και 11 χρόνια. Στόχος της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου είναι η αποξήλωση των επίμαχων υποδομών. Έχει γίνει μια μελέτη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου για την αποξήλωσή του και την ελαφρή καύση. Είμαστε σε μια συνεννόηση με την αρχαιολογία, με την εφορία αρχαιοτήτων και την εναλίων. Και όταν τελειώσουμε οι μελέτες θα είμαστε έτοιμοι να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο κτίσμα και να μην είναι εστία μόλυνσης. Ο Γιάννης Σέγκος αναφέρθηκε στις βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα δρομολογηθούν στην Ίσο Δία στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος 2. Οι μοναδικές κατασκευές που μπορούν να γίνουν είναι ήπιες λιμενικές κατασκευές και όχι με παχτώσεις. Το Λιμενικό Ταμείο πρόσφατα, πριν από λίγους μήνους, ενέταξε την επέκταση χερσαία ζώνης του Λιμένα αλλά και την ανάπλαση της χερσαία ζώνης του Λιμένα Χερσονήσου, όπως και την Δία, σε μελέτη με 1,5 εκατομμύριο από το Φιλόδημο. Το κομμάτι της Δίας είναι η ύπαρξη κάποιων, η κατασκευή κάποιων ήπιων λιμενικών υποδομών, ούτως ώστε και με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια να παρίστανται εδώ οι επισκέπτες προκειμένου να δουν αυτό το πανέμορφο νησί.